ακάματος Παύλος Νιρβάνα σχολιάζει το τρομερό εισαγωγικών εμπόριων της Θήσεως, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο χρονογράφημά του, το οποίο δημοσιεύθηκε την 28η Ιουνίου του 1912 και το οποίο παραθέτουμε. Εισαγωγή Θήσεως. Ο ιατρικός επιθεωρητής της Υπεροκεανίου με βεβαίωσε χθες μία επίσκεψή μου επί των Αθηνών ότι κατ' ελάχιστον όρων 25% από τους παλινοστούντας μετανάστες είναι προσβεβλημένοι από φυματιώδεις παθήσεις διαφόρων βαθμών. Πολλοί από αυτούς αποθνίσκουν κατά τον διάπλου, άλλοι νοσηλεύονται από μεμονωμένη ή στα ιδιαίτερα από μονωτικά θεραπευτήρια των πλοίων, δια να αποθάνουν ολίγων καιρών μετά την αποβίβασή των, και οι άλλοι των πρώτων σταδίων περιφέρουν οχρά πρόσωπα και κόκκινα μήλα επί του καταστρώματος, κινούντες των άσκοπων ίκτων επιβατών και πληρωμάτων. Όλοι αυτοί μαζί διενεργούν το τρομερό εισαγωγικών εμπόριων της Φθήσεως, την οποία σπέβδουν να σκορπίσουν εις την Παρθενίαν βουνών και αιγιαλών ως ανθρωπίνην φιλοξήραν, ερχομένην να μαράνει δροσερά μάγουλα εις μίαν αφάνταστον έκτασιν και να δεκατήσει των αρκετά δεκατισμένων ελληνικών κόσμων. Δεν μας στέλνει λοιπόν μόνον χρυσόν η Αμερική, μας στέλνει και κάτι άλλο που έχει το χρώμα του και είναι φοβερό να το συλλογιστεί κανείς. Ο Αλφόν Ντεντέ, εις την Σαπφό του νομίζω, φέρνει έναν αγρότη με συμβρινών, ο οποίος τρίζει τα δόντια του και δείχνει τον γρόνθον του προς το τρένον που περνά από το χωριό του και διευθύνεται στο Παρίσι. Πώς μας παίρνεις τα παιδιά μας και πώς μας τα φέρνεις πίσω? Ο υπαινιγμός του πτωχού μεσημβρινού ή το δια την διαφθοράν της Νέας Βαβυλώνος. Αλλά τι είναι η διαφθορά εμπρόσης στο μόλισμα, την καταστροφήν, το θανατικόν, και ποιος γρόνθος έπρεπε να υψωθεί προς όλα τα αθώα φουγάρα, τα μεγάλα φουγάρα που καπνίζουν μελαγχολικά και σφυρίζουν βραχνά ενώ ανάγονται προς το πέλαγος, ως να αισθάνονται και αυτά πώς μας παίρνουν τα παιδιά μας και πώς μας τα φέρνουν πίσω? Η θράψη που γίνεται επί των μεταναστών από την Φθήσιν δεν είναι πλέον πρόβλημα. Μία πενιχρά δίαιτα, μία τρογλωδυτική ζωή, μία συνεχή σωματική και ψυχική υπερκόπωση και όλα αυτά δια την αποταμίευση, δια το κεμέρι, δια την επιταγή, δια τα πρικιά της αδελφής, δια το ξεχρέωμα του χωραφιού, δια τα καλά ή στερνά, δια όλα αυτά τα ωραία και συγκινητικά πράγματα καταλήγουν σε ένα φτύσιμο αίματος. Και αργά ή γρήγορα, σε ένα φτύσιμον ζωής που δεν είναι το προορισμένη να χαθεί τόσο γρήγορα και τόσο λυπητερά στα ελληνικά βουνά και τα ελληνικά ακρογιάλια, και ο ξενιτεμένος χρυσοθύρας, αφού περάσει από τα νύχια όλων των ιατρών, Αμερικανών, Ιταλών και Ελλήνων, και γδαρθεί όσον είναι επιδεκτικός γδαρσίματος, ξαναγυρίζει πτωχός από χρήματα και πτωχός από την ζωή για να σκορπίσει τριγύρω του το χρυσάφι της αρρώστιας και του θανάτου που το εκέρδισε ποτίζον τα ξένα χώματα με το αίμα του. Αλλά η τρομερά αυτή εισαγωγή του χρυσοχρώμου θανάτου αξίζει να απασχολήσει με κάθε τρόπον τα ελληνικά αρμοδιότητας και τα ελληνικά φιλανθρωπικότητας. Μία διπλή αφέμαξης μας γίνεται από την Αμερική. Μας φεύγει το άνθος, μας γυρίζουν σκουλικιασμένα μήλα και το σκουλίκι απλώνεται γύρω μας και μαραίνει και θερίζει την ολίγουγγιν ζωή που απέμεινε. Η Αμερική όμως στέκεται με τα μάτια της τέσσερα στα λιμάνια της και διώχνει ό,τι δεν είναι απολύτως υγιές και ακίνδυνον. Διώχνει ακόμη και τους αδυνάτους οργανισμούς που, ανίκανοι να παλέσουν εις τον αγώναν της ζωής, προορίζονται να γίνουν βάρος των άλλων. Αλλά αυτή διώχνει ξένους. Είναι δυνατόν η Μητρόπολης, είναι δυνατόν η μητέρα να διώξει τα παιδιά της που ξαναγυρίζουν χλωμά και μαραμένα εις τους κόλπους της? Αυτό βέβαια ούτε να το φανταστεί κανείς δεν τολμά. Και όμως κάτι πρέπει να γίνει, κάτι και πολύ γρήγορα. Το τι δεν είναι εύκολο το να το αυτοσχεδιάσει κανείς βέβαια, αλλά και δεν είναι αδύνατον να ευρεθεί. Δεν πρέπει να είναι αδύνατον τη στιγμή που ένα έθνος κινδυνεύει να εξολοθρευθεί από τον φρικτότερον όλεθρον. Τα αδέφη, Παύλος Νιρβάνας, 28 Ιουνίου 1912.